Στον κλάδο των τροφίμων ποτών, από την αρχή της πανδημίας, αντιμετωπίσαμε την εξής κατάσταση. Διαρκή επιδίωξη της εργοδοσίας για να αυξήσει την κερδοφορία της, καθώς αντιλήφθηκε τα ασύλληπτα κέρδη που θα έβγαζε. Ανεπαρκή ή και καθόλου μέτρα υγιεινής και προστασίας των εργατών. Συνωστισμός σε χώρους δουλειάς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αυτό το διάστημα, κάποιες επιχειρήσεις παίρνουν κάποια μέτρα, όπως τα τεστ για τον κορονοϊό στους εργαζόμενούς τους. Όχι γιατί ξαφνικά ενδιαφέρθηκαν για την υγεία μας, αλλά για να εξασφαλίσουν ότι δεν θα διακοπεί η παραγωγική διαδικασία και δεν θα χάσουν από τα κέρδη τους. Αντίθετα, θα βγάζουν ακόμα περισσότερα. Και τις μέρες της καραντίνας τις παίρνουν από τις άδειες των εργαζομένων ή τώρα με τα νέα μέτρα θα μετατραπούν σε υπερορίες. Αντιμετωπίσαμε επίσης εντατικοποίηση, υπερορίες, αναστολές συμβάσεων, εκπεριτροπής εργασία με κουτσουρωμένους μισθούς, κλέψιμο της κανονικής άδειας των εργαζομένων, όπως επίσης και διαρκή ιδεολογική προπαγάνδα από την εργοδοσία για να πιστούν οι εργάτριες και οι εργάτες ότι έχουν κοινό συμφέρον από κοινού να αντιμετωπίσουν αυτή την πανδημία. Με εκβιασμούς ότι αν δεν βάλουμε όλη πλάτη, αύριο μπορεί να μην έχει κανείς δουλειά, να κλείσει το εργοστάσιο και άλλα. Ήμασταν οι ήρωες, μας έλεγαν, για να έχουμε τα κεφάλια μέσα και να μην διεκδικούμε τίποτα. Οι ταξικές δυνάμεις δεν κάτσαμε με σταυρωμένα χέρια μπροστά σε αυτή την κατάσταση. Μπήκαμε μπροστά από την πρώτη στιγμή. Επιδιώξαμε να σπάσουμε την εικόνα του καλού εργοδότη, που είναι καλός όσο δεν θίγονται τα συμφέροντα και τα κέρδη του. Πραγματοποιήσαμε δεκάδες παρεμβάσεις εργοστάσια μετά και από καταγγελίες εργαζομένων για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, για απολύσεις, για πλήρωτη εργασία, για εντατικοποίηση, για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα. Καταγγείλαμε τη στάση μεγαλοεργοδοσίας πρώτα και κύρια στους ίδιους τους εργάτες. Πρωτοστατήσαμε στη δημιουργία επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Υπερκεράσαμε μεγάλα εμπόδια και δώσαμε με επιτυχία τη μάχη των αρχαιρεσιών. Σε αυτές τις συνθήκες καταφέραμε και αυξήσαμε τις δυνάμεις μας. Νέοι εργάτες και εργάτριες γράφτηκαν στο συνδικάτο. Μεταξύ αυτών, εκατοντάδες εργάτες γης που ξεπέρασαν πολλαπλάσια εμπόδια και εμπιστεύτηκαν και δυνάμωσαν το συνδικάτο. Κάτι που μας γεμίζει με ακόμη μεγαλύτερες ευθύνες στο επόμενο διάστημα. Το πόσο ενόχλησε η δουλειά του συνδικάτου την εργοδοσία φάνηκε από το ότι σε πολλούς χώρους δουλειάς επιτέθηκε συντονισμένα. Προχώρησε μέσα στην πανδημία σε απολύσεις πρωτοπόρων εργατών, συκοφάντηση και τρομοκράτηση. Αλλά και εμείς απαντήσαμε με τριήμερη απεργία στην ΤΕΣΤΗ και άλλες σημαντικές κινητοποιήσεις. Η μάχη συνεχίζεται κάθε μέρα και κάθε ώρα και είναι πολύ σκληρή. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε και δίνουμε αυτή τη μάχη. Γνωρίζουμε πως κάθε μάχη που δίνουμε προωθεί την ενότητα ανάμεσα στους εργάτες και κάνει ταυτόχρονα πιο καθαρό ποιον έχουμε απέναντί μας, ποιος είναι ο αντίπαλος, τη μεγαλοεργοδοσία και όλους τους μηχανισμούς του κράτους που τη στηρίζουν. Κάθε μάχη που δίνουμε ανοίγει το δρόμο ώστε περισσότεροι συνάδελφοί μας, εργάτες και εργάτριες, να μπαίνουν στον αγώνα. Γι' αυτό το αμέσως επόμενο διάστημα η Ομοσπονδία και το Συνδικάτο για μια ακόμη φορά μπαίνουν μπροστά για τη διεκδίκηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας με αυξήσεις μέσα στους χώρους δουλειάς για όλους τους εργάτες ανεξαρτήτως από σχέση εργασίας. Μπαίνουν μπροστά για να μην επιτρέψουν στην εργοδοσία να κατακρεουργήσει τα δικαιώματα των εργατών για επαρκή μέτρα ασφάλειας. Ξέρουμε πως παλεύουμε σε ένα κρίσιμο στρατηγικό κλάδο της παραγωγής. Ξέρουμε από την ίδια μας την πείρα στην παραγωγική διαδικασία πως εμείς, οι εργάτες και οι εργάτριες, είμαστε απαραίτητοι για να βγουν τα τρόφιμα, ενώ οι καπιταλιστές όχι. Συνεχίζουμε με αισιοδοξία και πείσμα που στηρίζεται στις δυνάμεις μας να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για την υπεράσπιση της ζωής μας, για να ανοίξει ο δρόμος για την κατάκτηση όλων όσων μας ανήκουν. Ευχαριστώ.